Βρισκόμαστε στη Βούλα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολυκατοικία που σχεδίασε και υλοποίησε ο Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος από το γραφείο K-Lab, Club Architecture. Κωνσταντίνε, γεια σου. Μιλάμε στον Ενικό. Βρισκόμαστε σε μια προαστιακή, όπως έχεις πει, πολυκατοικία που έχετε σχεδιάσει στο γραφείο. Θα ήθελα να μου πεις, καταρχήν βρισκόμαστε στη Βούλα. Λίγο τα χαρακτηριστικά της περιοχής για να καταλάβουμε πώς έχει προκύψει αυτός ο σχεδιασμός. Η Βούλα είναι ένα προάστιο της Αθήνας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα. Τη βλέπουμε εξάλλου. Τη βλέπουμε εξάλλου, δηλαδή σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο ξεφυτρώνουν 2 με 3 καινούριες οικοδομές. Ήταν μια περιοχή κυρίως με μονοκατοικίες. Σιγά σιγά αυτό άλλαξε με τους καινούριους κανονισμούς και σίγουρα με την, πώς το λένε, με την καινούρια άνοδο της περιοχής και τη ζήτηση που υπάρχει. Οπότε διαμορφώθηκε ένα νέο κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από αυτές τις προαστιακές πολυκατοικίες. Θα ήθελα να πούμε κάποια χαρακτηριστικά του οικοπαίδου. Εδώ είναι ένα επίπεδο γενικά, εδαφώς δηλαδή δεν υπήρχε κάποιες ναι, κλίσεις. Ναι, το οικόπεδο φαίνεται επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι έχει 1 μέτρο διαφορά, δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω είναι 1 μέτρο διαφορά και αυτό έπαιξε ρόλο στο πώς έγινε η σύνδεση της τομής κυρίως. Είναι ένα βόρειο-ανατολικό οικόπεδο, με ένα οικόπεδο από πίσω, το οποίο ήταν διαμορφωμένο ήδη, υπήρχε μια οικοδομή η οποία ήταν σταματημένη, η οποία τώρα είναι στα τελειώματά της. Και μπροστά, προς τη θέα, προς τη θάλασσα, υπήρχε ένα άδειο οικόπεδο, οπότε υπήρχε ένας ορίζοντας, το οποίο και τώρα είναι μια καινούρια πολυκατοικία. Πότε έγινε ο σχεδιασμός, άρχισε να γίνεται ο σχεδιασμός και η ανάθεση αυτής της μελέτης? Νομίζω ότι την πρώτη φορά που ήρθε ο πελάτης ήταν το 2017, άρα έχει περάσει 17-18, νομίζω έχει περάσει κάποιος χρόνος από τότε. Άρχισε να δημορφώνεται η ιδέα. Πήρε αρκετό καιρό η σύνθεση. Ο πελάτης θυμάμαι ότι μας ζήτησε να κάνουμε κάτι που το έδειξε με το χέρι του, μια μονοκονδυλιά. Το παρουσιάσαμε, νομίζω ότι χάρηκε, γιατί δεν ξέρω, κάπως το θεώρησε ότι είναι μια μονοκονδυλιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιδέα πολύ ξεκάθαρη, κατά τη γνώμη μας. Και αυτό άρχισε να χτίζεται, νομίζω, το 2019, άρχισε να χτίζεται. Ήταν μια πρώτη μεταλλική πολυκατοικία, ήταν από τις πρώτες μεταλλικές πολυκατοικίες. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά είναι μια αμυγός μεταλλική πολυκατοικία. Θα το πούμε και για την κατασκευή. Άρα, να φανταστούμε, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά ακούγονται και εργασίες που γίνονται δεξιά-αριστερά, ότι όταν πρωτοήρθατε εδώ, η κατάσταση ήταν κάπως διαφορετική. Είχε αρχίσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό που είναι σήμερα. Μιλάμε για ένα γωνιακό οικόπεδο. Αυτό οπωσδήποτε δίνει μια μεγάλη προτάσει ένα διαφορετικό χειρισμό. Θα ήθελα να πούμε για την πρωτοτυπία της σύνθεσης και πώς αυτή προκύπτει και από το δικό σας το σχεδιασμό, αλλά και από τις δυνατότητες που δίνει ο νέος οικοδομικός κανονισμός και επίσης και τις απαιτήσεις που είχε ο ιδιοκτήτης, ο πελάτης. Είναι μια οικογενειακή πολυκατοικία, ήταν μια οικογενειακή πολυκατοικία. Δηλαδή, ο πελάτης ήθελε να φτιάξει μια πολυκατοικία για τον εαυτό του και για τη γυναίκα του, το ζευγάρι, και για τα 2 παιδιά του. Αυτό μας έδωσε μια μεγαλύτερη ευελιξία από το να σχεδιάζουμε για κάτι αόριστο. Ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τώρα, τι σας ζήτησε, γιατί εδώ έχουμε κάτι που το ακούμε συχνά τελευταία, τη σύνθεση 3 μονοκατοικιών, ας το πούμε έτσι, σε ένα σύνολο. Εντάξει, νομίζω ότι το 3 μονοκατοικιών προέκυψε και νομίζω ότι ήταν ένα συμφετικό δικό μας δημιούργημα. Αυτό που μας ζήτησε είναι τα 3 διαμερίσματα να είναι εισάξια. Το οποίο, όπως καταλαβαίνει, σε μια πολυκατοικία δεν είναι απλό. Δηλαδή, πάντα υπάρχει το ρετυρέ. Το ενδιάμεσο διαμέρισμα είναι κάπως υποβαθμισμένο σε σχέση με τα άλλα, γιατί ας πούμε το ισόγειο διαμέρισμα μπορεί να έχει τον κήπο. Αλλά αυτή έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και αυτό όλο δημιουργήθηκε αυτό που λέμε ότι εμείς φτιάχνουμε 3 μονοκατοικίες. Άρα σκεφτόμαστε ότι ξεχωριστές είναι τα διαμερίσματα, σκεφτόμαστε σαν μονοκατοικίες, με τους κήπους τους, με τις αυλές τους,
με τις εσωτερικές του θέας, ό,τι κάνει σε μια μονοκατοικία. Και με την προϋπόθεση ότι μιλάμε και για ένα ακόμα, κάτι άλλο, και για πολυτελείς κατοικίες. Μιλάμε σίγουρα για πολυτελή κατοικία. Είμαστε στη Βούλα. Το τετραγωνικό, όπως καταλαβαίνεις, κοστίζει. Κάποιος το πληρώνει. Δηλαδή, ακόμη και το οικόπεδο είναι ένα ακριβό οικόπεδο. Οπότε, από την πρώτη στιγμή, καταλάβαμε ότι αυτό πρέπει να είναι μέσα στην εξίσωση. Αλλά αυτό και εμάς δεν μας περιορίζει. Δεν θεωρούμε ότι είναι de facto κάτι αρνητικό. Δηλαδή, ίσα-ίσα, ας πούμε, σου δίνει μια ευελιξία ότι μπορείς να κάνεις και πράγματα τα οποία μπορεί σε μια άλλη πολυκατοικία να μην μπορείς να τα κάνεις. Δεν θέλαμε να φαίνεται ότι είναι κάτι να βγάζει πολυτέλεια, να κραυγάζει ότι κοιτάξτε, είμαι κάτι ακριβό. Ίσα-ίσα θέλαμε να είναι κάτι το οποίο να είναι μια ιδιαίτερη πολυκατοικία, και νομίζω ότι και ο ιδιοκτήτης κάτι τέτοιο θέλει. Δεν ήθελε να φωνάζει ότι έχω χρήματα, ας πούμε. Βλέπουμε αυτή την ογκοπλαστική, ας το πούμε, διάθεση που έχει, και δεν βλέπουμε ένα τυπικό όροφο που προκύπτει και από τα ζητούμενα του ιδιοκτήτη, αλλά και από τη δική σας, ας πούμε, ιδέα πάνω στη διαχείριση, ας πούμε, της κάτωψης. Ποια, ας πούμε, είναι αυτή η κεντρική ιδέα και γιατί, ας πούμε, βλέπουμε αυτό το πλέξιμο των όγκων? Υπήρχαν διάφορα πράγματα που το διαμόρφωσαν αυτό. Καταρχήν, οι μονοκατοικίες έπρεπε να είναι να κουμπάει μία με την άλλη όσο λιγότερο γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δημιουργήσαμε κάποιες μεσοπατώματα, που ήταν τα πατάρια, τα γνωστά από τον ΝΟΚ, ας πούμε. Ωραία. Νέο στοιχείο, πατάρια στο νέο οικονομικό κανονισμό. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί γίνεται μια αναγνώριση των κτηρίων που βλέπουμε με ποιον οικονομικό κανονισμό έχουν χτιστεί. Ναι. Άρα, διπλά ύψη και πατάρια, όχι ότι δεν βλέπαμε και παλιά, τώρα όχι, όμως, τόσο συχνά. Όχι τόσο συχνά. Σίγουρα τώρα, και κυρίως βέβαια σε πιο ακριβές κατασκευές, γιατί μεγαλώνει ο όγκος, άρα είναι πιο ακριβή κατασκευή. Αλλά εδώ ήταν σίγουρα ένα μέρος της εξίσωσης ότι έπρεπε να, και παντού βέβαια, να καλυφθούν όσο τετραγωνικά περισσότερα γίνονται. Έτσι. Άρα τα πατάρια δημιούργησαν αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο, και το αποτύπωμα της κάθε μονοκατοικίας έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο σε σχέση με την από πάνω ή την από κάτω τους. Οπότε αυτό τι μας έδωσε με μια μεγάλη έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος σε αυτούς τους ορόφους. Οπότε αυτό διαμορφώθηκε με κήπους, το οποίο εκεί πατήσαμε πάλι στον νέο οικοδομικό κανονισμό, στον ορισμό που λέει τα διαμπερή ανοίγματα. Αυτό παλιά δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως η έννοια του εθρίου. Υπήρχε η έννοια του εθρίου, που και εδώ υπάρχει ένα έθριο στη μέση. Αλλά παλιά αυτοί οι χώροι που λέμε τώρα διαμπερή ανοίγματα, που είναι αυτό το. Όπως είναι το έθριο που είναι ένα διαμπερές άνοιγμα, τώρα υπάρχουν και τα οριζόντια διαμπερή ανοίγματα. Παλιά αυτοί ήταν οι μυπαίθριοι χώροι. Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν μετράνε ούτε στον όγκο ούτε στα τετραγωνικά. Βρισκόμαστε στον δεύτερο όροφο, τρίτος με πατάρι, το ισόγειο. Στο μεσαίο διαμέρισμα, σε αυτό που βρίσκεται κάτω από το ισόγειο. Ίσως βρίσκουμε καλύτερα εδώ και συναντάμε καλύτερα αυτή την ιδέα που μας έλεγες για αυτόν τον χώρο, που βασίστηκε πάνω σε μια ειδική διάταξη του νέου οικονομικού κανονισμού. Να. Το δεύτερο διαμέρισμα έχει ενδιαφέρον, γιατί ήταν αυτό το σχεδόν μειονεκτικό διαμέρισμα, το ενδιάμεσο. Οπότε εδώ έπρεπε να του δώσουμε μια ιδιαίτερη, ας πούμε, προσοχή και πνοή. Οπότε έπρεπε να, εκεί εδώ να βγουν οι αυλές, η σκάλα, ας πούμε, που συνδέει τα δύο επίπεδα, η πισίνα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε είναι μια ολοκληρωμένη σαν μονοκατοικία. Τα διαμπερή ανοίγματα, λοιπόν, πάμε πάλι πίσω, είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το βλέπω γενικά. Δηλαδή δεν βλέπω να το έχει πάρει ο αρχιτεκτονικός κόσμος και να το βάζει μέσα στο λεξιλόγιο του, το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο του. Εμάς μας βόλεψε τρελά, θέλαμε να κάνουμε αυτό, πώς το λένε, δηλαδή σε αυτό το κόνσεπτ, ας πούμε, που θέλαμε να δουλέψουμε, ήταν αυτό που χρειαζόμασταν. Και να πω την αλήθεια, ήταν, νομίζω, η σχεδιαστική σύνθεση ήρθε πρώτα και μετά πήγαμε στο ΝΟΚ και λέμε, α, υπάρχει αυτό, οπότε είμαστε μια χαρά. Πάντως υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, φεύγοντας λίγο από το τετριμένο, να κάνεις αυτό που επιθυμείς, τέλος πάντων, έτσι, δηλαδή. Ναι, πάντα είναι δύσκολο να φύγεις από το τετριμένο.
Αλλά αυτό είναι το, νομίζω για εμάς το... Δηλαδή, αν δεν το κάναμε, δεν θα υπήρχε λόγος να... Το δέλεα, ναι, ας το πούμε. Δέλεα. Και πάντα οι δυσκολίες είναι αυτές που μας οδηγούν ίσως σε καλύτερα αποτελέσματα. Και, μα και μας συντριγκάρουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το ξαναείπαμε και πριν, αλλά θέλουμε να το τονίσουμε ότι αυτή η πολυκατοικία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ότι έχετε καταφέρει κάποια διαμερίσματα να τα συνθέσετε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε το καθένα να είναι σαν μια μικρή μονοκατοικία. Mm-hmm. Εδώ, λοιπόν, έχουμε και σε αυτό το επίπεδο την πισίνα και αυτό το στοιχείο του νερού, ας το πούμε, που μας... και τώρα, αυτή την πολύ ζεστή μέρα, μας δίνει μια δροσιά, ανεξάρτητα από το αν το χρησιμοποιούμε σαν ένα είδος πολυτελείας. Ναι. Και αυτή την σκάλα με πολύ λεπτομέρεια, ας πούμε, σχεδιασμένη. Στον παραπάνω όροφο, τι έχει διαφορετικό? Κάθε επίπεδο είναι διαφορετικό. Ο πάνω όροφος έχει άλλη κάτωψη. Δηλαδή, γενικά, η κατώψη στις πρώτες κατοικίες και της διάμεσης είναι περίπου ένα πι, γύρω από το αίθριο. Ενώ πάνω είναι ένα τετράγωνο με το αίθριο στη μέση. Εκεί ο μεγάλος υπαίθριος χώρος είναι το δώμα, που είναι αφυτεμένο δώμα με την πισίνα του και όλα αυτά. Δηλαδή, ένας κήπος υπαίθριος. Αυτό θα το συναντήσουμε αρκετά πια από εδώ και πέρα, όντως. Στο νέο ΝΟΚ που μας δίνει και αυτό. Και επίσης να πούμε ότι πάνω από το στέγαστρο πια έχετε βάλει φωτοβολταϊκά. Ναι. Έχει μια... Θέλαμε, εντάξει, μέσα στη διαδικασία και πάλι και ο Κενάκ έχει γίνει πολύ αυστηρός, οπότε όλο αυτό το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που λέμε είναι και εδώ σημαντικό, δηλαδή ένα σημαντικό παράγοντα. Οπότε αυτό ήταν και που θέλαμε να επιδιώξουμε και το ήθελε και ο πελάτης, να είμαστε όσο γίνεται ενεργειακά πιο αυτόνομοι. Οπότε τα φωτοβολταϊκά έχουν μπει στο στέγαστρο και το στέγαστρο έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην είναι ορατό τα φωτοβολταϊκά, τουλάχιστον από κάτω. Έχει κατασκευαστεί με έναν τρόπο κατασκευής, όχι πια το συμβατικό, ο φέρον οργανισμός του. Ο φέρον οργανισμός του είναι όλος ένας μεταλλικός φέροντος οργανισμός. Το επιλέξαμε αυτό γιατί θέλαμε να είναι όσο πιο, να φαίνεται εκεί που θέλαμε, όσο γίνεται πιο, να έχει μια ελαφρότητα, να έχουμε πολύ μεγάλους προβόλους και θέλαμε και την γρηγοράδα στην κατασκευή. Θέλαμε δηλαδή με κάποιο τρόπο να φτιάξουμε ένα κέλυφος μέσα σε 6 μήνες. Η κατασκευή μεταλλική, παρότι θέλει πολύ περισσότερη μελέτη από ότι ένα συμβατικό κτίριο με μπετόν, ήρθε εδώ και μονταρίστηκε και στις 3 εβδομάδες ήταν έτοιμη. Η εξωτερική τύχη είναι συμβατική, η τούβλα... Δεν είναι συμβατική. Όχι. Είναι με γυψοσανίδες και εξωτερικά είναι πάλι με ινοσανίδα. Επενδυσμένα όλα με εξωτερική θερμοπρόσωψη. Είναι ένα πολύ ελαφρύ κτίριο. Να πούμε επίσης και στο υπόγειο που συνδέεται με το ισόγειο, τι έχετε κάνει σε σχέση με τους καινοτόμους, σε σχέση με το... Όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει σε κτίρια, αλλά πιθανώς ιδιωτικά κτίρια κατοικίας... Εγώ δεν νομίζω ότι έχει γίνει. Υπάρχουν σεισμικά εφέδρανα, άρα το υπόγειο είναι ένας μπετονένιος πυρήνας. Μάλιστα είναι 2 υπόγεια εδώ πέρα. Και από το επίπεδο του υπογείου και πάνω είναι αυτά τα σεισμικά εφέδρανα και απάνω είναι οι μεταλλικές κολόνες. Οπότε στην κίνηση, στο σεισμό, ας πούμε, αυτά τα σεισμικά εφέδρανα παίρνουν μεγάλη πίεση, ας πούμε. Και εκτονώνουν την πίεση του σεισμού. Παίρνουν αυτά και μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα από τη βάση. Ναι, ναι. Και αυτό είχε μια δυσκολία, κυρίως με το ασανσέρ, ας πούμε. Ήταν λίγο πιο δύσκολο να γίνει αυτόνομο το ασανσέρ. Θα ήθελα να πάμε λίγο όμως και σε αντιδιαστολή και λίγο να συγκρίνουμε και την άλλη ενδιαφέρουσα πολυκατοικία που έχετε κάνει στο Κουκάκι, όπου εκεί έχουμε άλλο σύστημα. Άλλο σύστημα, τελείως. Αλλά όμως ποια είναι αυτά τα κοινά που τα ενώνουν? Εγώ θα έλεγα αυτή η διαφοροποίηση στις κατόψεις, αυτή η ανάγκη να μην υπάρχει αυτή η τυπικότητα. Ναι, δηλαδή αν οι διαφορές νομίζω ότι είναι πιο εμφανείς. Δηλαδή, εδώ έχεις 4 όψεις να διαχειριστείς. Στο Κουκάκι υπάρχουν 2. Και υπάρχει η κύρια πρόσωψη και η μη κύρια πρόσωψη, η πίσω όψη που λέμε.
αυτό που κάνουμε εμείς και στην πολυκατοικία στο Κουκάκι και σε μια άλλη που έχουμε κάνει στο Παγκράτη είναι ότι δεν έχουμε τυπικό όροφο. Αισθανόμαστε ότι μπορούν σε μια πολυκατοικία να μπουν πολλά σενάρια ζωής, το οποίο βέβαια πάντα γινότανε. Δηλαδή και οι παλιές αστικές πολυκατοικίες είχαν διαφορετικά μεγέθη διαμερισμάτων. Παρότι η πλάκα μπορεί να ήταν ίδια, είχαν διαφορετικά μεγέθη διαμερισμάτων και ίσως και διαφορετικές χρήσεις. Δηλαδή άλλο το ισόγειο, άλλο οι όροφοι μπορεί να ήταν γραφεία, το ισόγειο μπορεί να ήταν καταστήματα και πάνω κατοικίες. Εμείς λοιπόν αυτό το έχουμε κάνει σε ίσως λίγο υπερβολικό βαθμό. Έχουμε κάνει μεζονέτες, έχουμε κάνει flat διαμερίσματα, έχουμε κάνει ερετηρέ. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια διαφοροποίηση στο πώς σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κατοικηθεί μια πολυκατοικία. Μπορεί να κατοικηθεί από ένα νέο ζευγάρι, μπορεί να κατοικηθεί από εργένιδες, μπορεί να κατοικηθεί από οικογένειες. Να πούμε όμως ότι και αυτή δεν έχει γίνει με το σύστημα της αντιπαροχής. Ήταν ένας ο ιδιοκτήτης, ναι. Ο πελάτης βασικά, με τον οποίο μπορούσατε να έχετε αυτή την επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, και οι αντιπαροχές που μας έχουν τύχει, επειδή πάλι, ας πούμε, οι αντιπαρεχόμενοι δεν έχουν πάντα το ίδιο ποσοστό, πάλι θέλει κάποια διαφοροποίηση. Εδώ στο Κουκάκι πάντως ήταν ένας ο πελάτης. Να πούμε βέβαια ότι αυτή ήταν μια πολυκατοικία που τελείωσε μέσα στην κρίση. Και είναι μια πολυκατοικία που αντί για να πουληθούν τελικά τα διαμερίσματα, όπως ήταν να γίνει, μετατράπηκε σε Airbnb. Παρατηρούμε και σε αυτή την πολυκατοικία μια πολύ διαφορετική και ευρηματική όψη, πώς ας πούμε το αντιμετωπίζετε μέσα στο υπάρχον περιβάλλον το αστικό, σε σχέση με τα διπλανά κτίρια. Ποιος είναι ο τρόπος που το βλέπετε, θέλετε να διαφοροποιηθείτε και αυτό φαίνεται, είναι προφανές. Τι όμως, πώς εντάσσετε στην όλη όψη του δρόμου. Για μας κάπως αντιστρέψαμε την κατάσταση, δηλαδή αυτή η διαμορφωμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Κουκάκι για παράδειγμα. Φαντάζομαι και στις περισσότερες αστικές γειτονιές της Αθήνας είναι αυτές οι παλιές πολυκατοικίες με τα μακρόστινα μπαλκόνια που καλύπταν όλη την όψη. Και με τα παράθυρα που είναι σε κάποιο κάναβο. Εμείς κάναμε κάπως ανάποδα, κάναμε μακρόστενα παράθυρα, στα οποία η λογική πια ήταν ότι με κάποιο τρόπο διαμορφώνουμε το βλέμμα και τις θεάσεις προς την Ακρόπολη, που αυτή η πολυκατοικία έχει μια πολύ σημαντική θέαση στην Ακρόπολη, πώς διαμορφώνουμε τα κάδρα και τα μπαλκόνια μας θεωρούσαμε ότι πλέον δεν είναι η ανάγκη, ντε και καλά, να έχεις ένα πολύ μακρόστενο μπαλκόνι, αλλά ρηχό, που τελικά δεν βγαίνεις, δεν χρησιμοποιείται, οπότε γεμίζει με ντουλάπες, γεμίζει με πράγματα και γίνεται αποθηκευτικός χώρος. Φτιάξαμε λίγο πιο βαθιά και μικρότερα μπαλκόνια, που πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουν μια χρήση. Χωρίς να θεωρώ ότι το μπαλκόνι στην αστική πολυκατοικία είναι για εκτόνωση και όχι για όπως είναι στις προσθεκές που μπορείς να κάνεις να το χαρείς, ας πούμε, σαν υπαίθριο χώρο. Εκεί έχει θόρυβο, έχει καυσαέριο, είναι λιγότερο, η χρήση του είναι λίγο μικρότερη σημασία. Παρ' όλα αυτά έχετε κρατήσει, έχετε λάβει υπόψη σας τις διπλανές πολυκατοικίες, τη διπλανή πολυκατοικία, σε κάποιο σχέδιο υπάρχουν κάποιες περασίες, ναι. Ναι, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό βασικά είναι πολλές φορές βλέπω ότι καμιά φορά εμείς αρχιτέκτες θέλουμε να φανούμε στην πόλη και κάνουμε καμιά υποχώρηση για να έχουμε μεγαλύτερα τέτοια, μεγαλύτερες βεράντες. Εκεί θεωρούσαμε ότι το μέτωπο ήταν πάρα πολύ ισχυρό και έπρεπε να το κρατήσουμε και έπρεπε με κάποιο τρόπο να αλληλεπιδράσουμε με τις διπλανές πολυκατοικίες. Οπότε αυτές οι περασιές, είτε είναι τα μπαλκόνια, είτε είναι τα παράθυρα, έπρεπε κάπως να υπάρχουν. Επίσης, αυτές οι διατρήσεις που κάνετε είναι σε τι υλικό είναι, έτσι, με το σανίδα, αυτό το. Οι διατρήσεις είναι από αλουμίνιο. Είναι αλουμίνιο μεταλλικό, το οποίο κρατάει και δεν θέλει συντήρηση. Και δίνουν αυτή τη διαμπερότητα, αλλά και την προστασία λίγο της ιδιωτικότητας με κάποιο τρόπο. Έχω δει ότι χρησιμοποιείτε πολύ την διάτρητη λαμαρίνα. Υπάρχει κάποια ιδέα πίσω από όλο αυτό? Η ιδέα είναι ότι χρησιμοποιούμε ό,τι τεχνολογία και ό,τι καινούργιο υπάρχει, ας πούμε, στην οικοδομή, θέλουμε να το δοκιμάζουμε και να το χρησιμοποιούμε.
υπήρχε πάντα η έννοια του κλωστρά. Ναι. Οπότε και νομίζω στην Ελλάδα είναι και σημαντικό, δηλαδή να, με κάποιο τρόπο να προφυλάσσει από την έντονη ακτινοβολία, ηλιακή ακτινοβολία. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος που βρήκαμε εύκολος και μη συμβατικός, θα έλεγα. Δηλαδή... Και με τις διατηρήσεις μπορείς να κάνεις και κάποιες φορές να κάνεις να φτάσεις μέχρι και έναν τρόπο που μπορεί να είναι και έως τέχνη, ας πούμε. Και σε άλλα έργα έχω δει αυτή τη διάτρυπη λαμαρίνα. Είναι πολύ διάσημο αυτό το φαρμακείο που έχετε κάνει στην Γλυφάδα και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη επέμβαση που έχει γίνει εξ ολοκλήρου με αυτή τη διάτρυπη λαμαρίνα. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο εδώ, έχουμε να πούμε λίγα πράγματα και για τα υλικά. Ήταν δική σας επιλογή των ιδιοκτητών. Δουλεύεις μαζί με τον πελάτη, προτείνεις κάποια πράγματα. Υπάρχει μια συζήτηση, δεν συμφωνείς τα πάντα, αλλά υπάρχει ένας συνεχής διάλογος ο οποίος φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, το οποίο ελπίζω να είναι ικανοποιητικό. Εδώ, σε αυτή την πολυκατοικία, στα μπαλκόνια αντιμετωπίζονται και ως αυλές. Και αυτό είναι ένα πρωτότυπο στοιχείο. Ναι. Εντάξει, είναι μέρος αυτού της ιδέας που είχαμε, που είναι η πιο βασική, ότι θέλουμε να έχουμε κήπους. Θέλουμε να είναι μονοκατοικία, θέλουμε να έχουμε την αυλή μας, αλλά θέλουμε να έχουμε και κήπους. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι δηλαδή, το οποίο έπρεπε να είναι σημαντικό στην κεντρική ιδέα. Όλα αυτά τα πράγματα προκύπτουν μετά από μια εξονυχιστική μελέτη, η οποία λέγεται μελέτη εφαρμογής, στην οποία θα πρέπει οι πελάτες να καταλάβουν ότι είναι αναγκαία και απαραίτητη. Να. Δηλαδή, δεν τελειώνουμε με τα σχέδια της πολυοδομίας και το αποτέλεσμα, το καλό αποτέλεσμα προκύπτει από τέτοιες μελέτες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα κτίρια που έχουν κάτι να πούνε και κάπως ξεχωρίζουν, είναι σίγουρα κτίρια που έχει υπάρξει μελέτη εφαρμογής. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να, δηλαδή, ο αρχιτέκτονας να είναι παρόν στην διαδικασία της κατασκευής, καταρχήν, σίγουρα στην επίβλεψη, αλλά πρέπει να υποδεικνύει και με ποιο τρόπο θα γίνει η κατασκευή. Να υποδεικνύει τις λεπτομέρειες, να τις σχεδιάζει, για να μπορούν να εφαρμόζονται και να γίνονται σωστά. Να πούμε όμως ότι η μελέτη εφαρμογής απαιτεί μέχρι την τελευταία, σαν να έχει σχεδιάσει στην πραγματικότητα και να ξέρεις πολύ καλά ακόμα και τα υλικά που θα μπουν. Δηλαδή να έχει προηγηθεί αυτή η συζήτηση, γιατί ένα υλικό, ένα άλλο υλικό. Αν ήταν εδώ ένα πλακάκι, έχει διαφορετικό πάχος από ένα... Το μάρμαρο που εννοείται, έχει μπει. Μας έχει συμβεί. Μας έχει συμβεί ότι έχουμε... Νομίζω ότι δεν ήμασταν πιο νέοι. Έχουμε κάνει σχέδιο, το οποίο το πήρε ο εργολάβος, ο κατασκευαστής, και άρχισε να μιλάει στον πελάτη. Δεν είχαμε κάνει μελέτη εφαρμογής, γιατί δεν είχε ζητηθεί ή, τέλος πάντων, το προσπέρασε ο πελάτης. Και ο κατασκευαστής άρχισε να λέει αυτό δεν γίνεται, εκείνο να το κάνουμε έτσι γιατί αυτό είναι το σωστό. Οπότε και ο πελάτης μπορεί να κατευθυνθεί πολύ εύκολα από ανθρώπους της κατασκευής. Εντάξει, έχουν εμπειρία εννοείται, απλώς δεν μπορούν να συλλάβουν ποιο είναι το σημαντικό και πώς πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Οπότε ο αρχιτέκτονας πρέπει να δώσει όλη τη λεπτομέρεια που χρειάζεται για να κατασκευαστεί, πάντα σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, πάντα συνεργασία με τους υπεργολάβους. Θέλει μια καθοδήγηση συνέχεια και ένας διάλογος με τους κατασκευαστές. Δηλαδή, είναι σημαντικό ότι αυτή η πολυκατοικία και το οποιοδήποτε κτίριο δεν είναι αποτέλεσμα μιας ομάδας αρχιτεκτόνων, αλλά είναι μιας γενικότερης ομάδας στατικών, μηχανολόγων, των ανθρώπων που επέλεψαν την κατασκευή, οι κατασκευαστές και των συνεργείων που έχουν κάνει μια σοβαρή δουλειά. Και βεβαίως και σημαντικό και των ιδιοκτητών. Και, και προφανώς και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί στη διαδικασία αυτή της πορείας, ας πούμε, της γέννησης ενός κτηρίου. Τέλος, αν είχαμε να πούμε κάτι για αυτή την πολυκατοικία, τι θα είχαμε να πούμε για την πρωτοτυπία της? Εγώ αυτό που θα κράταγα, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι αυτή η πολυκατοικία έχει γίνει με τον εξής τρόπο. Όσα είναι μέσα, τα τετραγωνικά, είναι περίπου και τα έξω. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω τα έξω. Δηλαδή, ο υπαίθριος χώρος, που είναι πολύ σημαντικός στην Ελλάδα, είναι ανάλογος με το εσωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο, βέβαια, έχει κόστος.
έχει κόστος να κάνεις περισσότερες αυλές, περισσότερα μπαλκόνια, περισσότερους κήπους. Αλλά νομίζω ότι τελικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα της πολυκατοικίας αυτής έδειξε ότι έχει και οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί ξέρω ότι έχουν πάρει πολύ υψηλές προτάσεις για να αγοράσουν, για να αγοραστεί και όλη η πολυκατοικία αυτόνομη. Την αίσθηση της μονοκατοικίας την εντείνει και αυτή, ας πούμε ότι πρόκειται για δύο όγκους σε γενικές γραμμές, και αυτή η διαφορά υψομετρική που έχουν, που συναντάς, ας πούμε, σε μονοκατοικίες. Δεν είναι εύκολο να βγουν σε πολυκατοικίες. Είναι αυτά... λίγο αυτό το που έχουμε εμείς, λίγο το μέσα, το περίεργο, που θέλουμε ακόμα και η τομή να έχει, δηλαδή, να έχει ενδιαφέρον, να μην είναι μόνο διάστατη. Αυτή βέβαια προέκυψε κιόλας από την υψομετρική διαφορά που είπαμε, αλλά τη θεωρούσαμε ότι μπορεί να είναι ένα στοιχείο συνθετικό. Όπως και οι πισίνες, για παράδειγμα, που είναι πάντα ένα μήχανο σημείο, γιατί έχουν ένα βάθος, εμείς προσπαθήσαμε να τις εντάξουμε και το πρόβλημα να το κάνουμε ευκαιρία. Και αυτές οι πισίνες έγιναν ένα μέρος του πιο γλυπτικού, ας πούμε, σχεδιασμού. Να πούμε και επίσης ξανά και για τα πατάρια που έχουν τα διαμερίσματα. Είναι κάτι που όντως, το έχουμε ξαναπεί, παράγεται από αυτόν τον ΝΟΚ. Και αυτά όμως μαζί με τα κενά και τις τρύπες κάνουν διπλούς... Ναι. Εντάξει, τα πατάρια είναι ένα δώρο για τους οικοπεδούχους, για τους εργολάβους, για, τέλος πάντων, για να δημιουργεί ανάπτυξη, θεωρώ εγώ. Και είχε αποτέλεσμα. Διαμορφώνουν μέσα στα σπίτια εσωτερικές όψεις που παλιά τα διμερίσματα δεν είχαν. Άρα ερχόμαστε πιο κοντά στη μονοκατοικία έτσι κι αλλιώς, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Τώρα με τον καινούριο ΝΟΚ του 2020, τα πατάρια έγιναν το 25% της δόμησης, που για μένα είναι υπερβολικό. Δηλαδή θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολύ μεγάλους όγκους, που ίσως να μην είναι αναγκαίοι, για να βγάλουμε όσο και περισσότερα τετραγωνικά γίνεται. Είναι και αυτό, δηλαδή, μέρος της, νομίζω, πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία. Ναι, δηλαδή αφήνουν λιγότερο διπλό ύψος χώρο στο ισόγειο, δεν θα το αφήνουν τόσο πολύ να αναπνεύσει. Σίγουρα, γιατί μέσα στην υπάρχουσα κάλυψη. Όσο περισσότερα τετραγωνικά βάζεις, τόσο αρχίζεις και δημιουργείς καταστάσεις οι οποίες αρχίζουν και στριμώχνονται. Δηλαδή, είναι ένα οικόπεδο και πρέπει να παλιά, ας πούμε, αυτά τα οικόπεδα στη Βούλα ήταν μια μικρή μονοκατοικία. Τώρα γίνανε πολυκατοικίες. Όσο αυξάνονται τετραγωνικά, όλο αυτό θα γίνεται όλο και πιο, πώς το λένε, συμπυκνωμένο, αλλά και ασφυκτικό ίσως καμιά φορά.